ένα βήμα πριν ξεκινήσει πτήσεις από το Ανατόλου, το Bayraktar TB3. Απογειώθηκε από ράμπα στην Αδριανούπολη το τουρκικό ναυτικό UAV. Λίγους μήνες μετά την πρώτη του πτήση, λοιπόν, το τουρκικό μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Bayraktar TB3 πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή απογείωσης από έναν επίγειο διάδρομο απονείωσης. Αυτή η δοκιμή στόχο είχε να προσομοιώσει την απονείωση του Bayraktar TB3 από το τουρκικό μικρό αεροπλανοφόρο TCG Anadolu, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε μία ράμπα. Πιο συγκεκριμένα, οι Τούρκοι αναφέρουν πως η εν λόγω δοκιμή αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στην ανάπτυξη του εν λόγω drone, γιατί το αερόχημα σχεδιάστηκε ειδικά για να επιχειρεί από το τουρκικό πλοίο υποστήριξης αμφίβιων επιχειρήσεων TCG Anadolu. Πέρυσι ξεκίνησαν και κάποιες αρχικές δοκιμές του UAV στο εν λόγω πλοίο. Ουσιαστικά, το Bayraktar TB3 αποτελεί την ναυτική έκδοση του Bayraktar TB2, δηλαδή μια έκδοση ειδικά αναπτυγμένη για απονείωση και προσνείωση στο κατάστρωμα πτήσης του μικρού αεροπλανοφόρου της Άγκυρας. Δεδομένου αυτού, το TB3 διαθέτει πτυσσόμενες πτέρυγες και την ικανότητα να απογειώνεται από μικρούς διαδρόμους όπως αυτούς ενός μικρού αεροπλανοφόρου. Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, το Bayraktar TB3 θα γίνει το πρώτο drone μάχης που θα μπορεί να απονιώνεται και να προσνιώνεται σε μικρούς διαδρόμους προς απογειώσεων όπως αυτόν του TCG Ανατόλου. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η τουρκική κατασκευάστρια Bayraktar, το drone φαίνεται πως απονιώνεται από μια ανηφορική ράμπα στην Ανδριανούπολη της Νότιας Τουρκίας. Η εταιρεία ανέφερε στην περιγραφή του βίντεο πως οι συνθήκες πτήσης ήταν παρόμοιες με αυτές στο TCG Ανατόλου. Η ράμπα είχε κλείσει 12% και οι Τούρκοι ανέφεραν πως η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο Σελτσούκ Bayraktar, πρόεδρος και τεχνολογικός υπεύθυνος της εταιρείας, έγραψε στο X «Βήμα-βήμα προς το TCG Ανατόλου. Έπειτα μόνο οι απεριόρισες μπλε θάλασσες». Το Bayraktar TB3 θα συνεχίσει τις δοκιμές στο κέντρο πτήσεων και εκπαίδευσης της Baykar στην γειτονιά Κεσάν της Ανδριανούπολης, στο οποίο η Τουρκία διαθέτει μια ειδική ράμπα απογείωσης. Μέχρι στιγμής, το τουρκικό UAV έχει συμπληρώσει 395 ώρες πτήσεων κατά την διάρκεια των δοκιμών του. Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, να σας ενημερώσουμε πως κάθε Bayraktar TB3 διαθέτει 6 θέσεις για την τοποθέτηση όπλων, όπως ρουκέτες λέιζερ πλοήγησης, μικρές βόμβες κατά πεζικού και αντιαρματικούς πυράβλους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.